συγχωρείς, Ελένη μου, που αρήσα. Είχα μια πελάτησα στο κομμωτήριο που με βασάνισε 2 ώρες. Δεν της πέτυχα, λέει, το χρώμα και της το ξανά έκανα. Η Μέρη έχει το κομμωτήριο της γειτονιάς, ε! Ναι. Τι κάνεις, Μερούλα, καλά είσαι? Καλά, πότε θα έρθω να μου κάνεις τα μαλλιά ράστα? Άστα, γιατί? Ας τα κάνω, θα σε βράστα. Μα γιατί, ίσως άμα αλλάξω τίποτα, διαφερθήκε για μένα κάποιος άντρας. Μα τι λυσάμε, βρε κορίτσι, για τους άντρες? Εγώ τους έχω βαρεθεί πια. Μα τι είναι καθόλου. Μα είναι απαράδεκτη, το μυαλό τους είναι συνέχεια πώς θα σε ρίξω το κρεβάτι. Εγώ συμβιβάζομαι και με καναπέ, αλλά μπούντος. Κορίτσια, το θέμα είναι ένα. Να βρεθεί ο σωστός ο άντρας. Εγώ, δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ τυχερή. Ο μάθος και σοβαρός είναι. Και μετρημένος είναι. Άσε, Πέγγι, γιατί τρώμε. Και πάνω απ' όλα είναι πιστός. Μερούλα, πριν μου πέσουν τα μαλλιά, πάμε πάνω καλά να τα βάψουμε. Αχ, Λενάκι μου, δεν θα προλάβουμε. Στις 9 δεν φεύγεις για τον μπάτι. Τι, πέρασε τόσο πολύ ώρα? Πέρασε. Να σπουδάσεις αύριο όμως, ε. Από νωρίς το υπόσχομαι. Γεια σας, κορίτσια. Για δεν κάθεσαι να φας λίγη πίτσα. Είμαι πτώμα, πάω να ξαπλώσω. Από το πρωί ορθοστασία δεν με βαστάνε τα πόδια μου. Άντε. Έλα, γεια σας. Σε περιμένω αύριο, ε. Εντάξει. Ας είχα κι εγώ τόσο ωραία πόδια και εσύ με βαστούσανε. Είναι ωραία.